Όσπατη του, ο νέος έφυγε λυπημένος, γιατί είχε πολλά πλούτη και δεν ήθελε να τα αποχωριστεί. Ο Κύριος τότε είπε, πόσο δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Ο ευσεβής αυτός νέος θα είχε κάνει όλα, αλλά δεν θέλησε να κάνει ένα και εξαιτίας αυτού του ενός έχασε τη σωτηρία του. Άρα, για να σωθούμε πρέπει να γίνουμε τέλη, να μην υστερούμαστε σε τίποτα. Πρέπει πρώτα να διευκρινίσουμε ότι ο πλούσιος νεανίσκος δέχτηκε ειδική κλίση, κλίση στο αποστολικό αξίωμα, να γίνει τελείως ακτήμος και να ακολουθήσει τον Κύριον. Τέτοια κλίση γίνεται σε πολύ λίγους, δεν την αντέχουν όλοι. Όλοι οι πιστοί όμως καλούμαστε να γίνουμε τέλη. Στην επιόρους ομιλία του Κυρίου, αφού έδωσε εντολή να αγαπούμε, ακόμη και τους εχθρούς μας είπε, «Έσαι στεούν ημείς τέλη, ως περοπατήριμον τέλειος εσύ. Εσείς οι πιστοί μου οφείλετε να γίνετε τέλη, όπως και επουράνιος πατέρας σας να είναι τέλειος». Επομένως η τελειότητα είναι εντολή, γιατί, διότι η χριστιανική ζωή είναι μίμηση του τέτοιου Θεού, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, εκτός αυτού από τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λογικό, Κύριος, να μας ζητά την τελειότητα. Είδαμε δηλαδή ότι ο πλούσιος νεανίσκος το εφάρμοζε όλο εκτός από ένα, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Αυτό το ένα όμως στάθηκε αρκετό να το χαρίσει στον Χριστό. Έφυγε λυπημένος, προτίμησε τα πλούτη του από τον Χριστό. Άρα Θεός του ήταν τα πλούτη του, όχι ο Χριστός. Αν δεν δώσουμε στον Χριστό τα πάντα, δεν θα εφαρμόσουμε ακόμη την ζωή της τελειότητος. Αν δεν αγαπήσουμε τον Κύριο με ολόκληρη την ύπαρξή μας, κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός της Βασιλείας του Θεού. Αλλά αν για να σωθεί κανείς πρέπει να είναι τέλειος, τότε ποιος μπορεί να σωθεί, πόσο αδύναμοι αποδεικνύομαστε κάποτε προκειμένου να κάνουμε και μικρές θυσίες για τον Χριστό. Πόσο μακριά είμαστε από την τελειότητα, ποια είναι η απάντηση σε αυτή την απορία. Ο Απόστολος Παύλος, ο διπρόσιτη αυτή κορυφή της Αγιώτος, γράφει τα εξής. Αδελφοί, εγώ δεν θεωρώ ότι έχω φτάσει στην τελειότητα, αλλά ένα προσπαθώ. Λυσμονώ τα όσα πέτυχα στο παρελθόν και επεκτείνομαι και σπέβω να εφαρμόσω αυτά που είναι μπροστά μου και δεν τα έχω ακόμη εκτελέσει. Όσοι ουτέλει τούτο χρονόμεν. Όσοι λοιπόν προσπαθούμε να γίνουμε τέλει, αυτό το πρόνημα να έχουμε. Συνεπώς η τελειότητα δεν είναι στάσιμη κατάσταση, αλλά συνεχής πορεία προσεγγίσεως του απειροτελείου. Θεού είναι το πρόνημα της συνεχούς πνευματικής αναβάσεως. Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε αδελφοί, αναβάξεις προθήμος, μας φωνάζει Όσιος Ιωάννης ο Συναήτης. Ανεβαίνετε αδελφοί, ανεβαίνετε με την προθυμία της καλοπατίας της αρετής. Και εμείς οι αδύναμοι και μέτροι είμαστε δυνάμοι και τέλειοι. Όταν δεν επαναβαόμαστε στη μέχρι τώρα πνευματική μας πρόοδο, αλλά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ώστε να ευαρεστήσουμε τελείως το Θεό. Το να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε και παράλληλα να εκδικούμε το έλεος του Θεού σε ό,τι υστερούμε, αυτό συντάσσει με τους τελείους. Αντίθετα, είναι πολύ βαρύ όσο πνευματικά προδομένος κι αν είναι κανείς. Το να πει και για το πιο μικρή εντολή, όχι αυτό δεν το κάνω, δεν τον συγχωρώ ή δεν θέλω να κόψω αυτό το πάθος.
τέτοιο φρόνημα αποκλεί από τον Παράδεισο. Το λάθος του πλουσίου νεανίσκου δεν ήταν τόσο, ότι δεν ήξε την καρκυρία του, όσο το ότι δεν ζήξε τη βοήθεια του Κυρίου. Δεν είπε, δυσκολεύομαι να κάνω αυτό που μου ζητάς. Θέλω όμως να το κάνω, βοήθησε με Κύριε, σε παρακαλώ. Ας μη μας φοβίζει λοιπόν η κτήση μας για την τελειότητα, αλλά μάλλον να μας ενθουσιάζει. Είναι το ιδανικό μας, είναι η υπέροχη προπτική του αγώνα μας. Ας αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και με ακράδαντη πίστη στη βοήθεια του Κυρίου, ο οποίος ό,τι μας φαίνεται αδύνατο θα το κάνει δυνατό με την παντοδύναμη χάρη του. Με το Θεό.